Καλημερίζω τον πρατηριούχο, τον κύριο Σταύρο Κουμουλά. Καλημέρα σας, πώς είστε κύριε Κουμουλά? Καλημέρα κύριε Αδουγεράκη. Καλά είμαστε, καλημέρα και στο ακροατέ, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, διότι από τη μια μέρα στην άλλη οι εξελίξεις δυστυχώς δεν μας πιάνουν πλέον εξαπινείς, απλά επηρεάζουν πολύ περισσότερο την τσέπη μας. Κοιτάξτε να δείτε, το είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα ότι ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει στο Ισραήλ θα επηρεάσει και τη χώρα μας όσον αφορά το θέμα των τιμών των καυσίμων. Το βλέπουμε να συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Είδαμε και με τι τιμή ξεκίνησε το πετρέλαιο της θέρμανσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε μέσα σε αυτό το πρόβλημα και ευελπιστούμε σύντομα να βρεθεί μια λύση ώστε να έχουμε εκτόνωση αυτών των τιμών. Το λύση είναι κατάπαυση του πυρός, θέλετε να πείτε. Με αυτή την έννοια το λέτε. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Αν κάποιος από εμάς θέλει σήμερα είτε να βάλει τη βενζίνη του στις μέσες τιμές ή να πει ότι θέλει να προμηθευτεί το πετρέλαιο θέρμανσης, σε ποια τιμή το βρίσκει κύριε Κουμουλά? Την τιμή της βενζίνης τη βρίσκουμε στο 1 ευρώ μέσω σταθμικά, μιλάμε για την πόλη του Ηρακλείου, περίπου στο 1 ευρώ και 86 με 87 λεπτά έως 1 ευρώ και 90 λεπτά. Το πετρέλαιο της κίνησης κυμαίνεται μεταξύ του 1 ευρώ και 80 λεπτά έως 1 ευρώ και 85 λεπτά. Έχουμε μία μικρή πτώση σε αυτά τα προϊόντα. Εκεί που δεν έχουμε πτώση και παραμένουν ακριβές και υψηλά οι τιμές είναι στο πετρέλαιο της θέρμανσης, που κυμαίνεται από την αρχή της πετρελαϊκής περίοδου που ξεκίνησε μεταξύ του 1 ευρώ και 40-42 λεπτά έως 1 ευρώ και 45 λεπτά. Πάντα αυτές οι τιμές είναι για την πόλη του Ηρακλείου, με μία μικρή απόκληση, 1-2 λεπτά, εάν βγούμε λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Υπόθηκε κύριε Κουμουλά κάποια στιγμή ότι, ξέρετε, εξαιτίας αυτού του φόβου με περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου, ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί καταναλωτές οι οποίοι, αν το είχαν ή δεν το είχαν στο μυαλό τους, δεν ξέρω και δεν έχει σημασία, αλλά εν πάση περιπτώσει τρέχουν να προμηθευτούν έστω και μία μικρή ποσότητα του πετρελαίου, κυρίως θέρμανσης, έτσι ώστε να μην βρεθούν εξαπρόπτου και είναι πάνω από το 1, ας πούμε, 45 ευρώ το λίτρο. Είναι αλήθεια αυτό, το καταγράφει η αγορά? Το καταγράφει η αγορά, κυρία Βουλγαράκη. Έχει παρατηρηθεί καταναλωτές που προσπαθούν να μαζέψουν λίγα χρήματα, να βάλουν πετρέλαιο το διάστημα αυτό και ας μην ευνοεί ο καιρός, και ο λόγος είναι ότι φοβούνται την έκρηξη της αύξησης στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Ως εκ τούτου λοιπόν, όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα κάνουν αυτή την αγορά, αλλά μην νομίζετε, είναι πολύ μικρές οι ποσότητες και είναι και πολύ λίγα τα χρήματα. Και ο βασικός και κύριος λόγος είναι ότι δεν βοηθάει και ο καιρός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι μπορούν να αποταμιεύσουν και περισσεύει στον οικογενειακό προϋπολογισμό, τα τοποθετούν στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Που σημαίνει απλά και πρακτικά, ως παράδειγμα, ότι μπορώ να έρθω εγώ και να πω θέλω να βάλω πετρέλαιο, ας πούμε, στα 100 ευρώ, στα 150 ευρώ, στα 50 ευρώ για τέτοιου είδους παραγγελίες. Μιλάτε έτσι ώστε να κάνω αυτή την αποταμίευση, όπως λέτε? Ναι, ακριβώς για τέτοιες παραγγελίες μιλάμε. 150 ευρώ, 200 ευρώ, 250 ευρώ. Παραπάνω δεν, προς το παρόν δεν κυμαίνονται. Το μέσο όρο των παραγγελιών είναι αυτό. Υπάρχουν και αυτοί οι πελάτες, βέβαια, πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν, οι οποίοι θα προμηθευτούν το πετρέλαιό τους ανεξαρτήτου τιμής και ανεξαρτήτου περιόδου. Αλλά αυτή είναι μια μικρή, πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό ποσοστό των πελατών. Ο κύριος Όγκος προμηθεύεται με πάρα πολύ μικρές ποσότητες και χρήματα και βέβαια εμείς είμαστε πάντα στη διάθεση αυτών των πελατών και εξυπηρετούμε όσο μικρό και αν είναι το ποσό, διότι να μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο της θέρμανσης είναι ένα κοινωνικό προϊόν, αγαθό, δεν είναι πολυτελείας, οπότε δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη στον καταναλωτή των 100 και 150 ευρώ, διότι αυτός ο καταναλωτής τα προηγούμενα χρόνια που ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, ήταν και διαφορετικό τα χρήματα που διέθετε για το πετρέλαιο της θέρμανσης. Ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια από τη μία κρίση πάνω στην άλλη, κύριε Κουμουλά, έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές μας συνήθειες. Νομίζω ότι καταγράφεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο από το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και από το πώς εμείς διαχειριζόμαστε ακόμα και τη βενζίνη στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου ή της μηχανής. Υπάρχουν κάτι ξεγυρισμένα 5 ευρώ τα οποία δίνουμε για να βάλουμε βενζίνη, ίσα ίσα
σταματήσει να μας πάει από το σπίτι στη δουλειά ή από τη δουλειά στο σπίτι. Αλλά είπαμε, είναι οι απανωτές κρίσεις, ειδικά από το 2010 και μετά, έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας, έτσι. Έτσι είναι, έχουν αλλάξει τα πάντα και το τελευταίο, την τελευταία τριετία από την εποχή του κοροναϊού και επίτα έχουν αλλάξει ακόμα πιο πολύ. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον μετράει και το τελευταίο ευρώ και όχι για να το κάνει οικονομία, γιατί έτσι έγινε, έτσι άλλαξε ο χάρτης της κατανάλωσης και ο κόσμος πλέον είναι πιο σύγκρατη στα έξοδά του και όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια που ήταν με πιο μεγάλη ευχέρεια έκανε τα έξοδά του ή τις αγορές του ή τις επενδύσεις του, εν πάση περιπτώσει. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι και το παραμικρό το υπολογίζει, πρώτο και κύριο βέβαια, γιατί πρέπει να έχει έναν προϋπολογισμό οικογενειακό, ώστε να ξέρει τα χρήματα που μπαίνουν, πώς θα τα διαθέσει στην αγορά. Είτε αυτά είναι για ρούχα, είτε αυτά είναι για πετρέλαιο, για κάψιμα, είτε είναι για το σούπερ μάρκετ φυσικά. Έχουμε, να μην ξεχνάμε, έχουμε το ηλεκτρικό ρεύμα που είναι στα ύψη. Έχουμε πάρα πολλά έξοδα μια οικογένεια. Οπότε τα τελευταία χρόνια γενικότερα ο κόσμος, όλοι οι καταναλωτές έχουν μαζευτεί, αν μπορούμε να πούμε αυτή την έκφραση, σε όλο το φάσμα των εξόδων και όχι μόνο στον καυσίμων, είτε αυτό είναι η βενζίνη, είτε αυτό είναι το πετρέλαιο της θέρμανσης το χειμώνα, είτε είναι το υγραέριο, είτε είναι το πετρέλαιο της κίνησης. Mm. Σε γενικότερο φάσμα, πλάνο δηλαδή, όλος ο κόσμος έχει μαζευτεί όσο αφορά τα έξοδά του. Και ο λόγος είναι ο εξής. Διότι κανείς δεν ξέρει πλέον την επόμενη μέρα. Οπότε σου λέει, καλύτερα να κάνουμε τον προϋπολογισμό, να έχουμε το νου μας τώρα που σπαταλάμε, με ποιο τρόπο, με ποια ροή και με ποια συχνότητα, παρά να βρεθούμε το επόμενο διάστημα εξαπίνησε, εξαπρόοπτη και να μην έχουμε χρήματα. Κανείς δεν περιμένει αυτό που συνέβη φυσικά με τον κοροναϊό. Οπότε αυτό ήταν νομίζω το καλύτερο μάθημα. Αν εξαιρέσουμε την οκταετία, εννιαετία της κρίσης, νομίζω ότι το μάθημα του κοροναϊού είχε και καλά στοιχεία να μας δώσει, διότι πάρα πολλές φορές ήμασταν όλοι μας, ήμασταν υπερσπάταλοι σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ήταν αγαθό άμεσης πρώτης ανάγκης. Οπότε άφησε και κάτι καλό αυτή η κρίση του κοροναϊού. Μαζευτήκαμε, θέλετε να πείτε, και όπως είπατε πριν από λίγο, μαζευτήκαμε εντός εισαγωγικών, σωστά, μαζευτήκαμε οικονομικά και είδαμε διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα να πούμε σε εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται ότι έχει βγει οδηγός για το επίδομα θέρμανσης, δημοσιεύθηκε η απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος για τη χειμερινή περίοδο 23-24, έτσι. Έτσι, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚΟ, όπως είπατε και νωρίτερα. Το θέμα δεν είναι να δημοσιευτεί, το θέμα είναι να ανοίξει πλατφόρμα. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε ξαναμιλήσει πάλι μαζί και είχαμε πει τα εισοδηματικά κριτήρια λίγο αυξηθήκανε, είναι καλό αυτό φυσικά και για τα τέκνα και για τους έγαμους και για τους άγαμους. Έχει φτάσει μέχρι τις 300.000, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό, διότι θα μπουν περισσότεροι δικαιούχοι στο πρόγραμμα της επιδότησης. Όμως το κύριο στοιχείο, αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι να ανοίξει η πλατφόρμα. Εάν δεν ανοίξει η πλατφόρμα σύντομα, δηλαδή στις αρχές του μήνα να είναι εφικτό να ανοίξει η πλατφόρμα, ούτως ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να μπουν, να κάνουν την αίτησή τους, να τους μπει η προκαταβολή, που τα χρήματα της προκαταβολής να πάνε για το πετρέλαιο της θέρμανσης, τότε δεν έχει νόημα να συζητάμε αν δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ ή όχι της επιδότησης του το δικαιούχου του πετρελαίου θέρμανσης. Έτσι δεν είναι, κυρία Δηγεράκη? Κύριε Κουμουλά, είπαν ότι μέσα στις πρώτες 15 μέρες του Νοέμβρη ότι θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μέσα στις πρώτες 15 ημέρες του Νοέμβρη είναι και η μία, είναι και η 14η ημέρα του Νοέμβρη. Εμείς ζητήσαμε επιτακτικά τις αρχές. Ήμασταν ξεκάθαροι, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα να μπορεί το κόσμος να μπαίνει να κάνει την αίτησή του, διότι πείτε ότι ξεκινάει στις 14 του Νοέμβρη, μέχρι να φτάσει στην ΑΔΕ αυτό το η αίτηση που κάνει ο κάθε καταναλωτής, μέχρι να γίνει ο έλεγχος που πρέπει να γίνει και μέχρι να αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών να πιστώσει τα χρήματα, μιλάμε ότι φτάνουμε 30-40 ημέρες αργότερα, δηλαδή φτάνουμε κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων. Έτσι. Είναι απελπιστικά αργά για μια οικονομία, για έναν κλάδο που στηρίζεται το χειμώνα.
έστω και αν η τιμή του πετρελαίου θέρμανση είναι ακριβή, που στηρίζεται όμως σε αυτό το αγαθό πώλησης, ούτως ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει, είναι πάρα πολύ αργά. Όταν λέτε ότι ήδη εσείς έχετε ζητήσει να ανοίξει πιο μπροστά η πλατφόρμα, ή δυνατόν από την 1η ή τις 5 ή 6 του Νοέμβρη, που είναι η μέρα Δευτέρα, η επόμενη εβδομάδα, από τις 1 του Νοέμβρη, μιλάτε σε τοπικό επίπεδο για το δικό σας το σύνδεσμο, μιλάτε σαν ομοσπονδία? Πάντα μιλάμε, κυρία Δουλγεράκη, σαν ομοσπονδία. Πάντα μαζεύονται οι πρόεδροι και τα συμβούλια των τοπικών συλλόγων και συναποφασίζουμε. Ποτέ δεν κέρδισε τη μάχη κανείς μόνος του. Πάντα με συλλογικότητα. Όχι, απλά ρώτησα για να ξέρουμε, τίποτα περισσότερο. Ζητάτε λοιπόν και ως ομοσπονδία, στο σύνολό σας, να ανοίξει πολύ, πολύ πιο γρήγορα η πλατφόρμα. Υπάρχει και εκείνη η πληροφορία, η οποία διαρρέει από χθες και λέει ότι, ξέρετε, επίδομα θέρμανσης θα έχουν και εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορεί να μην είναι στο δικό σας το αντικείμενο, αλλά ξέρετε αν όντως ευσταθεί αυτό, κύριε Κουμουλά? Ναι, σταθεί. Υπάρχουν όμως κάποιοι όροι και προϋποθέσεις εδώ. Ο καταναλωτής θα πρέπει να ξέρει ότι αν ξεκινήσει με το επίδομα της θέρμανσης και βάζουμε ένα υποθετικό σενάριο και μόνο, ότι του πιστώνεται ένα ποσό της τάξης των 200 ευρώ. Ξεκινάει λοιπόν, ας πούμε ότι την άλλη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα και ξεκινάει και κάνει την αίτησή του, γίνεται αποδέκτης της επιδότησης των 200 ευρώ και του μπαίνει μία προκαταβολή 80 ευρώ ή 100 ευρώ, τα οποία θα μπουν μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη. Από το καινούριο έτος, εάν θέλει να επιδοτηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, θα πάρει τη διαφορά από τα 200 ευρώ μείον τα 100 ευρώ ή τα 80 ευρώ που το έχουν μπει στο πετρέλαιο της θέρμανσης, θα πάρει τη διαφορά σε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν θα ξαναπάρει από την αρχή καινούργια επιδότηση άλλα 200 ευρώ ή άλλα 150 ευρώ ή όσα του αναλογούν. Αυτό δηλαδή ο καταναλωτής να το γνωρίζει, ότι μπορεί να μεταβεί από το πετρέλαιο στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά θα πιστωθεί στο λογαριασμό του η διαφορά και όχι το σύνολο. Φαντάζομαι ότι με τη δική σας τη βοήθεια, όλων εσάς από τους ενώτους βενζινοπόλες, ότι θα μπορεί όποιος από εμάς το θέλει, δεν το ξέρει, δεν το έχει καταλάβει, να ενημερωθεί και να ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Όλοι οι συνάδελφοί μας, κυρία Δουλγεράκη, είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί, γνώστες, και να μην διστάζουν οι καταναλωτές να κάνουν, εάν δεν γνωρίζουν, τα τηλέφωνά τους τους πρακτοριούχους που προμηθεύονται το πετρέλαιο και να ενημερώνονται. Είναι όλοι οι άνθρωποι, είμαστε όλοι πολύ ευγενικοί και μπορούμε να δώσουμε λύσεις, απαντήσεις και ενημέρωση φυσικά. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, κυρία Δουλγεράκη, είναι το εξής. Θα πρέπει ο καταναλωτής που θα χρησιμοποιήσει την επιδότηση να προμηθευτεί και το πετρέλαιο. Διότι σε αντίθετη περίπτωση, να το γνωρίζουν, πιθανό να έχουν συμβεί και κρούσματα στο τέλος του Απρίλη που τελειώνει η σεζόν η πετρελαϊκή. Η ΑΔΕ, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών, θα έρθει και θα ζητήσει πίσω αυτήν την προκαταβολή από τους καταναλωτές, εάν δεν την έχουν χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, να μην χρησιμοποιήσουν τα 70-80% ευρώ που θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των καταναλωτών και να νομίζουν ότι δεν θα ψωνίσουν πετρέλαιο, ως εκ τούτου θα τα χρησιμοποιήσουν για δικό τους όφελος. Θα πρέπει να ψωνίσουν, διότι στο τέλος του Απρίλη θα γίνει η διασταύρωση και θα δει ότι η κυρία Δουλγεράκη, ο κύριος Κουμουλάς δεν ψώνισε, οπότε θα έρθει ενημερωτικό σημείωμα οφειλής στον καταναλωτή και θα του ζητάει πίσω τα χρήματα. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Αν και το ορθό είναι πρώτα αγοράζω, έχω την απόδειξη, μετά κάνω την αίτηση, γιατί έχω και την απόδειξη στο χέρι μου για αυτό το οποίο έχω κάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν ο καθένας από εμάς το κρίνει διαφορετικά, καλά κάνετε και μας το επισημαίνετε. Σας ευχαριστώ. Έχουν συμβεί τέτοια κρούσματα στο σύνδεσμο, αρκετά τηλέφωνα και μας έχουν ενημερώσει. Οπότε γι' αυτό ενημερώνουμε και εμείς σε κάθε ευκαιρία τους καταναλωτές να το γνωρίζουν, ότι επειδή τα τελευταία χρόνια ισχύει η μορφή της επιδότησης της προκαταβολής. Αν θυμάστε καλά, τα προηγούμενα χρόνια πρώτα έκανες την αίτηση, μετά προμηθευόσουνα πετρέλαιο, μετά ο πρατηριούχος ήταν υποχρεωμένος να καταθέσει την απόδειξη σε ένα πληροφοριακό σύστημα που έχουμε, το οποίο ονομάζεται ύφεστος. Γινόταν η διασταύρωση μεταξύ ΑΔΕ και ύφεστου και μετά έμπαιναν τα χρήματα στον καταναλωτή. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, επειδή νιώθει προφανώς το Υπουργείο την ανάγκη οι καταναλωτές να
είναι λίγο πιο άνετοι οικονομικά και τους βάζει την προκαταβολή, θα πρέπει πάνω σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Σε διαφορετική περίπτωση θα τα πρέπει να τα επιστρέψει πίσω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, για τις πληροφορίες. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Καλά να είστε.